Πατέρα Βασίλειο, τον οποίο όλοι μας τον γνωρίσαμε, εσείς πολύ περισσότερο από μένα, από μόνο 3 χρόνια. 2 χρόνια. Εσείς πολύ περισσότερο από μένα. Γνωρίζετε το κήρυγμά του, τη ζωή του, τη βιωτή του, τις προσπάθειές του, τον πνευματικό του αγώνα. Έχουμε απτή εμπειρία. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα. Άνθρωπο ανάμεσά μας που τον βλέπαμε καθημερινά, μιλούσαμε μαζί του. Για το πώς ένας άνθρωπος ζει με μετάνοια. Δηλαδή να προσπαθεί καθημερινά να μείνει στον ίδιο δρόμο. Να τον τραβάνε από τον τραβάνε από τον τραβάνε από να μένει στον ίδιο δρόμο. Να προσπαθεί το μυαλό του, ο νους του, η καρδιά του, συνεχώς στο Θεό. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να μιμηθούμε και να αντιγράψουμε κατά το δυνατόν τη ζωή του. Είναι άσχημο να έχουμε ζωντανό παράδειγμα αγωνιστικότητος και εμείς να λέμε «Δεν μπορώ», «Δεν ξέρω», «Δεν κατάλαβα», «Δεν είδα», «Δεν άκουσα». Και άκουσα και είδα και κατάλαβα και μπροστά μου τον έχω. Τον είχα και τον έχω. Γιατί οι άνθρωποι μας δεν πεθαίνουν, είναι πάντοτε παρόντες. Φυλάκω να αφήνεις τη μακαρία ζωή την πάραση φυλάνθρωπε. Στην κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα Κύριε, ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει και τα σωδή δασκλήσας των με παιδημένων. Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώπερα να παρθώ. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία.